Την πρόταση να συσταθεί Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στο Δήμο Πατρέων, που προβλέπεται και από τον νομοθέτη, καταθέτει δημόσια ο μαθητής της τρίτης τάξης του Λυκείου, Δήμητρης Αλεξόπουλος. Σημειώνει ότι είναι ανάγκη να δοθεί φωνή και χώρος στις απόψεις και τις ανησυχίες των νέων της πόλης μας και να ακουστούν τα προβλήματά τους. Με τη συγκεκριμένη επιστολή ζητάω από τον κύριο Δήμαρχο να γίνει σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, μια απλή διαδικασία, δηλαδή παίρνει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι συστήνεται το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Ηλικιακό όριο έχει τα 17 έως 30 χρονών. Οι θέσεις είναι όσες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δηλαδή 43, και η θητεία του είναι για 2 έτη. Από εκεί και πέρα, τι σκοπό θα έχει το συγκεκριμένο Συμβούλιο, τι θα αλλάξει? Ενισχύει τη σχέση των νέων με τους θεσμούς αυτοδιοίκησης, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των νέων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο ως συμβουλευτικό μέσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού δράσεων σε τομείς πολιτισμού, αθλητισμού, πληροφόρησης. Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος σημειώνει ότι η συμμετοχή των νέων θα είναι υψηλή και θα τους δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούν με τα κοινά από τα νεανικά χρόνια, ώστε να διαμορφώσουν ως πολίτες και την ανάλογη σκέψη. Πιστεύω ότι θα υπάρξει συμμετοχή, γιατί ακούω πολλούς συμμαθητές μου, φίλους που τους αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα και θα δηλώσουν συμμετοχή αν συσταθεί. Οι νέοι γενικότερα ασχολούνται με τα κοινά σήμερα, τι βλέπετε? Οι νέοι γενικά ασχολούνται, αλλά όχι τόσο ενεργά. Πρέπει να ασχολούνται, ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να ασχολούμαστε ενεργά, γιατί είναι η πόλη μας, είναι το μέλλον μας, ζούμε σε αυτή την πόλη και πρέπει να δράμε για αυτή την πόλη. Η πρόταση έρχεται πάντως και σε μια περίοδο που επικρατεί μια γενικότερη απαξίωση για την πολιτική, όπως επιβεβαιώθηκε και στις πρόσφατες εκλογές με τα υψηλότερα ποσοστά αποχής που έχουν καταγραφεί. Υπάρχει όντως μια απαξίωση, πιστεύω προς την κεντρική πολιτική. Για την τοπική αυτοδιοίκηση έχω μια αντίθετη άποψη, γιατί παρατηρώ συχνά, συνέχεια, τώρα που ήταν και οι εκλογές, ότι πολλοί νέοι 18άριδες μέχρι 20 χρονών κατέβηκαν στις δημοτικές εκλογές και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στην Πάτρα, και εκλέχθηκαν κιόλας, όχι από τις πρώτες θέσεις φυσικά, προς το τέλος. Πάντως, τα μηνύματα για την πρόταση που υποβλήθηκε μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά. Το μόνο μήνυμα που έχω είναι από τον κύριο Δήμαρχο, όταν έκοψε το κομμάτι της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπουτας στο Δημαρχείο, που είπε ότι το κομμάτι το κόβει, το αφιερώνει στους νέους. Οπότε αυτό είναι το μόνο μήνυμα που έχω. Οπότε είναι μια ευκαιρία, πιστεύετε, να γίνει, να εφαρμόσει και στην πράξη. Αυτό ακριβώς.